Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών, παρεγένεντο εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, που εστίν τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων, είδω μεγάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή, και ήλθομεν προσκυνεί σε αυτό. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη, και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού, και συναγαγών πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, επινθάνετο παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Ιδε είπον αυτό, εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ούτω γάρ γέγραπτε δια του προφήτου. Και σύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη η εν της ηγεμόσιν Ιούδα, εξού γάρ εξελεύσεται ηγούμενος, ως της ποιμανή των λαών μου τον Ισραήλ. Τότε Ηρώδης, λάθρα καλέσα στους μάγους, ικρύβωσε παρά αυτόν τον χρόνον του φαινομένου αστέρος, και πέμψα σε αυτούς εις Βηθλεέμ είπε, «Πορευθέντες, ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου, επάν δε έβριτε, απαγγείλατε μη όπως καγώ ελθόν προσκυνήσω αυτό». Ιδέ ακούσαντες του βασιλέως, επορεύθησαν, και ιδού ο αστήρων είδων εν τη Ανατολή, προήγεν αυτούς, έως ελθόν έστι επάνω ειν το πεδίον. Ιδώντες δε τον αστέρα, εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα, και ελθόντερ εις την οικίαν έβρον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσύνεγαν αυτό δώρα, χρυσόν, και Λίβανον και Σμύρναν, και χρηματιστέντες κατόναρ, μη ανακάμψε προς Ηρώδην, διάλυς οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Ο ναός της γεννήσεως του Χριστού βρίσκεται στο ανατολικό μέρος της σημερινής Βηθλεέμ. Για πρώτη φορά χτίστηκε περίπου το 100 μετά Χριστόν. Ο αυτοκράτορας Αδριανός το 135 μετά Χριστόν τον μετέτρεψε σε ειδωλολατρικό ναό του Άδωνη Θαμούζ. Η Αγία Ελένη το 326 μετά Χριστόν κατεδάφισε και έκτισε στη θέση του λαμπρότατο ναό πάνω από το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός. Με εντολή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο ναός το 333 μετά Χριστόν κοσμήθηκε με βασιλικά αφιερώματα από χρυσό
άργυρο και πολύτιμους λίθους. Ο ναός ερημώθηκε από τους αιρετικούς Πελαγιανούς το 414 μετά Χριστόν. Το 530 ο ναός κατεδαφίστηκε και ξαναχτίστηκε μεγαλοπρεπέστατος από τον Ιουστινιανό. Το 614 μετά Χριστόν, όταν οι Πέρσες κατέλαβαν την Παλαιστίνη, σεβάστηκαν αυτό το ναό και δεν τον κατέστρεψαν, γιατί πρόσεξαν ότι οι μάγοι που στην τοιχογραφία προσκυνούσαν τον Χριστό φορούσαν στολές περσικές. Τον 9ο αιώνα έχουμε αναφορές για το ναό και το σπήλαιο της γεννήσεως από τον Βερνάδο. «Εν Βηθλέμ το μεγίστη εκκλησία, εν το μέσο της οποίας είναι εν σπήλαιον υπόγειον, ούτινος η είσοδος κείται προς Μεσημβρίαν και η έξοδος προς Ανατολάς. Εντός του σπηλαίου προς Δυσμάς δεικνύεται η Αγία Φάτνη». Από τον Ακίμ, το 1010 μετά Χριστόν, ο ασεβής Ακίμ έστειλε ειδωλολάτρες να καταστρέψουν το ναό τον 11ο αιώνα και από τον Γάλλο χρονογράφο Αδέμαρη. Ο Γάλλος χρονογράφος Αδέμαρης μας πληροφορεί ότι όταν οι Σαρακινοί αποπειράθηκαν να καταστρέψουν το ναό της γεννήσεως του Χριστού, εύνης εξήλθε φως αστραποβόλων, το οποίο ως αστραπή έπεσε πάνω τους και θανάτωσε αυτούς, ακεί η εκκλησία έμεινε αυλαβής. Την εποχή των Σταυροφόρων και συγκεκριμένα το 1101 μετά Χριστόν, όταν ο Βαδουίνος έγινε βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, στέφθηκε στο ναό της γεννήσεως. Το 1169 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός ανακαίνισε τη μολυβδοσκέπαστη οροφή και κόσμησε το ναό με ψηφιδωτά. Ο ναός της γεννήσεως ανακαινίστηκε πολλές φορές. Γενική επισκευή έγινε το 1842. Η πλατεία μπροστά από την είσοδο του ναού καλύπτει το χώρο του παλαιού εθρίου του ναού, που είχε διαστάσεις 30 μέτρα μήκος και 42 μέτρα πλάτος. Σήμερα οι προσκυνητές για να μπουν στο ναό σκύβουν για να περάσουν από μία χαμηλή πόρτα που έλαβε την τωρινή μορφή στα Οθωμανικά χρόνια, η λεγόμενη πύλη της ταπεινώσεως ή πύλη της ταπείνωσης. Αρχικά η πόρτα αυτή είχε μεγαλύτερο ύψος και πλάτος. Επειδή όμως τα χρόνια της τουρκοκρατίας οι μουσουλμάνοι βεβήλωναν το ναό εισερχόμενοι σε αυτόν με τα άλογά τους, γι' αυτό το λόγο την μίκριναν χτίζοντας ένα της μέρους. Ο ναός έχει 30 μέτρα μήκος και 26 μέτρα πλάτος. Είναι πεντάκλητη βασιλική και ανήκει στους Ορθοδόξους. Έχει 48 κολόνες σε 4 σειρές. Κάθε κολόνα έχει 5,5 μέτρα ύψος με επιστέγασμα εξαιρετικής τέχνης και ονόκρανα κορινθιακού ρυθμού. Στον κυρίως κορμό τους διακρίνονται τοιχογραφίες βυζαντινής τεχνοτροπίας, έργα του 12ου αιώνα, όπου απεικονίζονται Άγιοι της Δύσεως και της Ανατολής. Στα ανατολικά καταλήγει σε σχήμα σταυρού με χαμηλότερο το δάπεδο, δεξιά και αριστερά. Το 1965, ύστερα από ανασκαφές, βρέθηκε το πραγματικό δάπεδο του ναού, που είναι και αυτό ψηφιδωτό. Η στέγη είναι ξύλινη και το εξαιρετικής τέχνης τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο, καλυμμένο με φύλλα χρυσού. Πάνω στους διαχωριστικούς τοίχους του μεσαίου κλήτους υπάρχουν αξιόλογα ψηφιδωτά. Η κάτω ζώνη απεικονίζει τους προγόνους του Χριστού, όπως αναφέρονται από τον Ευαγγελιστή Λουκά και από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Η μεσαία ζώνη απεικονίζει αποφάσεις τοπικών συνόδων και οικουμενικών. Η άνω ζώνη απεικονίζει αγγέλους. Στα εγκάρσια κλήτη τα ψηφιδωτά απεικονίζουν σκηνές από τη ζωή του Χριστού. Ο ναός, όπως προαναφέρθηκε, ανήκει στους Ορθοδόξους, εκτός από ένα μικρό μέρος στο βόρειο τμήμα του ναού που ανήκει στους Αρμενίους.
Το Άγιο Σπήλαιο. Το Άγιο Σπήλαιο που γεννήθηκε ο Κύριος βρίσκεται κάτω από το Άγιο Βήμα του Ναού της Γεννήσεως. Η ύπαρξή του μαρτυρείται και από το φιλόσοφο μάρτυρα Ιουστίνο. Ο Αδριανός, μετά την δεύτερη Εβραϊκή Επανάσταση, εσύλισε το Σπήλαιο και το μετέτρεψε σε ειδωλολατρικό ναό του Άδωνη Θαμούς. Ο Οριγένης στάθηκε η αιτία να γίνει γνωστό το Άγιο Σπήλαιο και σε αυτούς που δεν πίστευαν στο Χριστό. Το Άγιο Σπήλαιο έχει δύο σκάλες εισόδου, μία από το νότιο μέρος με 13 σκαλοπάτια και μία από το βόρειο με 15. Στο πάνω μέρος της νότιας εισόδου υπάρχει η εικόνα της Μαύρης Παναγιάς. Είναι δώρο του αυτοκράτορα της Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασχέ, ο οποίος σώθηκε με τις μεσητείες της Παναγίας από βέβαιο θάνατο και λέγεται Μαύρη Παναγιά, γιατί το πρόσωπο της Παναγίας είναι μαύρο όπως το πρόσωπο των Αιθιώπων. Το σπήλαιο είναι σκοτεινό, αλλά φωτίζεται με 53 κανδύλες που είναι 19 των Ορθοδόξων, 17 των Λατίνων και 17 των Αρμενίων. Το σχήμα του είναι σχεδόν παραλληλόγραμμο, μήκους 12,30 μέτρων και πλάτος 3,15 μέτρα. Το δάπεδο είναι στρωμένο με μάρμαρο και η τύχη είναι και αυτή καλυμμένη με ορθομαρμάρος. Τα κύρια μέρη του σπηλαίου είναι δύο, ο τόπος και το σημείο που γεννήθηκε ο Σωτήρ και η φάτνη όπου εσπαργανώθη και εκλήθη ο Χριστός. Ο τόπος που γεννήθηκε ο Χριστός βρίσκεται ανατολικά ανάμεσα στις δύο σκάλες που οδηγούν στο Άγιο Σπήλαιο. Είναι κύλωμα σε σχήμα αψίδας. Στη βάση της αψίδας υπάρχει ένα ημικυκλικό γυαλιστερό άσπρο μάρμαρο το οποίο έχει στο κέντρο του κύλωμα και είναι στολισμένο με ασημένιο αστέρι. Πάνω στο αστέρι έχει χαραχτεί στα λατινικά η επιγραφή «Εδώ γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός από την Παρθένο Μαρία». Πάνω από το αστέρι υπάρχει η Αγία Τράπεζα. Εδώ υπάρχουν 16 κανδύλια, 6 των Ορθοδόξων, 6 των Αρμενίων και 4 των Λατίνων. Το σπήλαιο ανήκει στους Ορθοδόξους. Καθημερινά τελείται σε αυτό η Θεία Λειτουργία, πρώτα από τους Ορθοδόξους και μετά από τους Αρμενίους. Από το σπήλαιο μπορεί να μπει κανείς από κάποια θηρίδα σε ένα τόπο που είχαν τοποθετηθεί τα Άγια Λείψανα των Σφαγιαστέντων Ιππίων από τον Ηρώδη.
Πριν από τη θηρίδα αυτή υπάρχει μια τρύπα μέσα στην οποία κατά την παράδοση έχησαν τα νερά που έπλυναν τα σπάργανα του Χριστού. Η θηρίδα αυτή οδηγεί σε παρεκκλήσια με τους τάφους του Αγίου Ιερονύμου, της Οσίας Παύλας και άλλα. Η Αγία Φάτνη. Μέσα στο σπήλαιο, στο δεξιό μέρος, βρίσκεται η Αγία Φάτνη. Εδώ η Παρθένος Μαρία τοποθέτησε το θείο βρέφος. Η Φάτνη σήμερα ανήκει στους Λατίνους. Έχουν τοποθετήσει θυσιαστήριο, το οποίο αποκαλούν Αλτάριον των Τριών Μάγων. Δίπλα στην Αγία Φάτνη υπάρχουν τρεις πράσινες κολόνες. Ένα άνοιγμα στο βράχο καλύπτεται με ορθομαρμάρωση και μέσα σε αυτό βρίσκεται ένας βωμός όπου κατά την παράδοση οι μάγοι ακούμπησαν τα δώρα που πρόσφεραν στο Χριστό. Οι Λατίνοι αποκαλούν αυτή τη θέση δώρα. Τα δώρα των μάγων ήταν συμβολικά. Το χρυσάφι που πρόσφεραν στο θείο βρέφος έδειχνε τη βασιλική ιδιότητά του, το λιβάνι τη θεότητά του και η Σμύρνα την ανθρώπινη φύση του. Σήμερα τα δώρα των μάγων φυλάσσονται στο Άγιον Όρος, στη Μονή Αγίου Παύλου. Η κατασάρκα γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι λεπτομέρειες της διήγησης που θα ακολουθήσει δεν απαντώνται στα Ευαγγέλια, αλλά προέρχονται από την απόκριφη παράδοση και κυρίως από το πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Όπως και στην περίπτωση του βίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, πρέπει να θεωρηθούν λιγότερο ως αυστηρά ιστορικά γεγονότα και περισσότερο ως πνευματικές ερμηνείες γεγονότων που παρουσιάζονται με αφηγηματική μορφή. Αυτή τη θέση τους δίνει η Εκκλησία, δίχως ποτέ να τη συγχαίει με τα ιερά κείμενα των Ευαγγελίων, αλλά αντλώντας από αυτές στην εικονογραφία και την υμνογραφία. Όταν λοιπόν στο απόγειο της δόξας του ο Κέσαρ Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, αφού υπέταξε όλους τους λαούς του γνωστού τότε κόσμου στη μονοκρατορία του, αποφάσισε να προβεί σε απογραφή των υπηκών του, έγινε άθελά του όργανο της υλοποίησης του σωτηριώδου σχεδίου του Θεού. Έτσι ο Ιωσήφ, ο οποίος βρισκόταν τότε με την Μαρία στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, αναγκάστηκε να ξεκινήσει και να πάει στη γενέτειρα των πατέρων του, την Βιθλέμ, παρά το προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης εκείνης που ο κόσμος θεωρούσε σύζυγό του. Φτάνοντας τον προορισμό τους, ήταν τόσο το πλήθος όλων εκείνων που είχαν έλθει από μακριά, ώστε ο Ιωσήφ δεν μπόρεσε να βρει κατάλημα στο πανδοχείο και αναγκάστηκαν να καταφύγουν και να διανυκτερεύσουν λίγο έξω από την πόλη, σε σπήλαιο που χρησίμευε ως στάβλος για τα ζώα. Αυτός που τρέφει όλα τα πλάσματα με την πρόνοιά του τοποθετήθηκε σε φάτνη αλόγων ζώων, τα οποία συμβολίζουν τους λαούς των Εβραίων και των Εθνικών, ώστε να επανορθώσει την παραλογία των ανθρώπων και να συμφιλειώσει όσους τους χώριζε το μίσος.
Η Μαρία ένιωσε τότε πως έχει έρθει η ώρα της. Ο Ιωσήφ την έβαλε πάνω στα άχυρα όπως μπορούσε, κοντά στον όνο και το βόδι που βρίσκονταν εκεί, και έφυγε τρέχοντας να βρει Μαία. Στο δρόμο του παρατήρησε ότι ξαφνικά η φύση έμεινε ασάλευτη και ακίνητη, σαν να καταλήφθηκε από δέος. Τα πετεινά του ουρανού έμειναν ακίνητα, μετέωρα στον ουρανό. Άνθρωποι και ζώα πάγωσαν στη θέση τους. Η ροή των υδάτων διακόπηκε. Η αδιάκοπη κίνηση που φέρει κάθε τι από τη γέννηση στο θάνατο και το περιβάλλει ματαιότητα, ευνίδια ανεστάλλει, διότι τη στιγμή εκείνη το αιώνιο εισέδιε στην καρδιά του χρόνου. Ο προαιώνων Θεός κατέστη πεδίο νέων, εγκαινιάζοντας νέα διάσταση του χρόνου και της ιστορίας. Μετά τη στιγμή αυτή διακοπή του χρόνου, τα πάντα επανήρθαν στη φυσιολογική τους κατάσταση. Ο Ιωσήφ βρήκε μια Μαία που ερχόταν από το βουνό και πηγαίνοντάς της στο σπήλαιο της είπε ποια ήταν εκείνη που επρόκειτο να γεννήσει. Φθάνοντας όμως στο σπήλαιο, δεν μπόρεσαν να μπουν γιατί πυκνή νεφέλη το κάλυπτε και εμπόδιζε την είσοδο, όπως τότε στο Σινά, όταν ο Θεός παρουσιάστηκε στον Μωυσή. Η Μαία έπεσε με το πρόσωπο στη γη και φώναξε «Μεγαλυνθήτω η ψυχή μου σήμερον, ότι ο οφθαλμή μου είδον θαύμα μέγα, εγεννήθη σωτήρ το Ισραήλ». Η νεφέλη υψώθηκε, δίνοντας τη θέση της σε απαστράπτον φως, που σιγά σιγά καταλάγιασε, επιτρέποντάς τους να εισέρθουν και να δουν την Παναγία καθισμένη δίπλα στη φάτνη, όπου είχε τοποθετήσει το βρέφος, αφού προηγουμένως το είχε σπαργανώσει. Στη σκηνή αυτή, λένε οι πατέρες, βλέπουμε μια εικόνα της Εκκλησίας. Η φάτνη είναι το ποτήριο που περιέχει εκείνον που έγινε σάρξ και προσφέρει τον εαυτό του ως τροφή υπέρ της του κόσμου ζωής. Η Παρθένος είναι ταυτόχρονα θρόνος και βωμός θυσιαστηρίου. Οι άγγελοι, ο Ιωσήφ και οι ποιμένες υπηρετούν ως διάκονοι και νεοκόροι. Ο ίδιος ο Κύριος είναι ο αρχιερέας, ο τελών αυτή την θεία μυσταγωγία. Μια γυναίκα της περιοχής, η Σαλόμη, περνούσε από εκεί και πληροφορήθηκε από τη Μαία τα γεγονότα, δίχως όμως να δείξει ανάλογη πίστη. Αδύνατον, έλεγε, Παρθένος να τεκνοποιήσει και επιπλέον να παραμείνει Παρθένος μετά τον τοκετό. Μέσα στην απιστία της, όπως αργότερα ο Απόστολος Θωμάς, πλησίασε και τόλμησε να απλώσει το ανώσιο χέρι της και να αγγίξει το άμωμο σώμα της Παναγίας. Αμέσως το χέρι της ξεράθηκε και η Σαλόμη φώναξε «Αλίμονο την ασέβεια και την απιστία μου, επείραξα τον Θεό τον ζώντα, ιδού η χείρ μου ως εκπυρός εξηράνθη και αποκόπτεται». Πέφτοντας τα γόνατα με δάκρυα, ικέτευσε τον Κύριο να την ελεήσει. Με παρέμβαση αγγέλου πήρε το θείο βρέφος στην αγκαλιά της και ανήγγειλε με φωνή ειλικρινή και πλήρη φόβου «Προσκυνώ αυτόν ότι μέγας βασιλεύς εγεννήθη εν οίκο Ισραήλ». Αμέσως θεραπεύθηκε, αλλά ο άγγελος της συμβούλευσε να κρατήσει μυστικά όλα εκείνα τα θαυμάσια μέχρι ότου ο Κύριος εμφανιστεί στον Ισραήλ. Και σε γινώσκην
Το σπήλαιο των Ιππίων. Βγαίνοντας σήμερα από την νότια πύλη του ναού της Γεννήσεως, υπάρχει προς τα δεξιά σκάλα που οδηγεί σε υπόγεια σπήλαια. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν η Αγία Ελένη ήρθε στους Αγίους Τόπους και έκτισε τη Βασιλική της Γεννήσεως του Χριστού, έστειλε στο Ραβίνο της Βιθλέμ μια χρυσοήφαντη στολή με αντάλλαγμα να της αποκαλύψει πού βρίσκονταν οι τάφοι των Ιππίων. Λέγεται ότι όταν βρέθηκαν οι τάφοι των Ιππίων, άγγελος Κυρίου χώρισε τα οστά που βλέπουμε σήμερα στους τάφους δίπλα στο ναό της Γεννήσεως. Εκεί βρίσκεται το σπήλαιο των Ιππίων που εσφάγισαν κατά τη διαταγή του Ηρώδη όταν οι μάγοι δεν επέστρεψαν για να τον πληροφορήσουν που ο Χριστός γεννάται, όπως τους είχε ζητήσει, και τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος «Φωνή εν Ραμά οικούσθη, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ούκ ήθελε παρακληθήνε ότι ούκ εσύ». Έτσι σφαγιάστηκαν 14.000 νήπια που έγιναν οι πρώτοι μάρτυρες του χριστιανισμού. Το έγκλημα αυτό υπήρξε ένα από τα τελευταία του Ηρώδη. Ενώ σχεδίαζε τη δολοφονία του γιου του αντίπατρου που είχε συνωμοτήσει εναντίον του, ο γυραιός βασιλιάς επλήγει από ασθένεια τόσο παράξενη που όλοι την ερμηνεύουν ως τιμωρία από το Θεό. Μια φωτιά μέσα στα σπλάχνα του τον κατέτρωγε αργά. Τα εντόστια και οι σάρκες του σάπισαν σαν να ήταν ζωντανό πτώμα και γέμισε συχαμερά σκουλίκια. Με αυτόν τον τρόπο άφησε τον κόσμο και πέρασε στην αιώνια κόλαση, σπέρνοντας τον δρόμο μέχρι τελευταίας του αναπνοής, βασανίζοντας όλους τους αντιπάλους του και θανατώνοντας τελικά τον γιο του αντίπατρο. Το παρεκκλήσι του Αγίου Ιερονύμου. Στο συγκρότημα του ναού της Γεννήσεως βρίσκεται επίσης και το παρεκκλήσι του Αγίου Ιερονύμου, πάνω από το οποίο οι Λατίνοι το έτος 1882 έκτισαν ναό αφιερωμένο στην Αγία Εκατερίνη. Ο Άγιος Ιερώνυμος γεννήθηκε το 347 στη Στριδόνα της Δαλματίας, κοντά στη σημερινή Λουμπλιάνα της Σλοβενίας. Είχε γονείς ευσεβείς και πλούσιους και απέκτησε μεγάλη σοφία. Συγκεκριμένα σε ηλικία 12 ετών πήγε στη Ρώμη για να σπουδάσει κοντά σε περίφημο γραμματικό τον Δονάτο, ο οποίος αφύπνισε μέσα του την έφεση προς τη ρητορική, από την οποία έμελε να διαποτιστούν τα έργα του. Ο νέος, πρικισμένος με φλογερή ιδιοσυγκρασία και τεράστια μνήμη, μελετούσε με μεγάλο ενθουσιασμό. Βαπτίστηκε σε ηλικία 25 ετών και επιδόθηκε στη μελέτη της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Θεολογίας. Αγάπησε τον μοναχικό βίο, αρνήθηκε τα πάντα για το Ευαγγέλιο και έφυγε να μονάσει στην έρημο της Συρίας και της Αιγύπτου. Αφού ασκήθηκε δίπλα σε μεγάλους ασκητές, ήρθε στη Βιθλεέμ, όπου έκτισε δύο μονές, ανδρών και γυναικών. Συνδεόταν με πνευματική φιλία με τον Ιερό Αυγουστίνο, έγραψε πολλά βιβλία και καταπολέμησε τους αιρετικούς. Κυρίως όμως αφοσιώθηκε στο τεράστιο έργο της μετάφρασης της Αγίας Γραφής και των υπομνημάτων που την συνόδευαν από τα εβραϊκά, έργο τεράστιο που ολοκλήρωσε μετά από 15 χρόνια επίμονης εργασίας. Ο Άγιος Ιερώνυμος, κατεχόμενος από Θείο Πόθο,
θέλησε μια φορά να περάσει τη νύχτα των Χριστουγέννων μέσα στο σπήλαιο της γεννήσεως του Κυρίου. Βρισκόμενος μέσα στο σπήλαιο και προσευχόμενος όλη τη νύχτα, άκουσε μια γλυκιά φωνή να του λέει: «Ιερώνυμε, ποιο δώρο θα μου προσφέρεις στη γιορτή της γεννήσεώς μου?» Ο Άγιος αντιλήφθηκε ότι του μιλούσε το Θείο Βρέφος και απάντησε: «Ω Θείο Βρέφος, το γνωρίζεις ότι τίποτε δεν κράτησα για τον εαυτό μου. Το παν για σένα έχω εγκαταλείψει, τα μεγαλεία της Ρώμης, της τέρψης του πλούτου. Και αυτή την ώρα η διάνοιά μου, οι σκέψεις μου, τα πάντα ανήκουν σε σένα. Τι άλλο θα μπορούσα να σου δώσω? Δεν έχω τίποτε άλλο. Ιερώνυμε, υπάρχει κάτι άλλο σε σένα το οποίο λησμονείς και το οποίο θέλω? Άλλο Θείο Βρέφος, αγάπη της αγάπης μου, ζωή της ζωής μου, έχω άλλο πράγμα να σου δώσω? Πες μου, ο Ιησού, τι μπορώ να σου δώσω ακόμα?» Μετά από σιγή μια στιγμής, άκουσε τη φωνή του παιδιού Ιησού: «Ιερώνυμε, δώσ' μου τις αμαρτίες σου». «Τις αμαρτίες μου, ω Αγιώτατε Θεέ, και τι θα ήθελες τις αμαρτίες μου?» «Δώσ' μου όλες τις αμαρτίες σου για να στις συγχωρήσω». Και η καρδιά του Αγίου ανελήθη σε δάκρυα ευτυχίας και αγάπης και πέρασε το υπόλοιπο της χριστουγεννιάτικης νύχτας με μεγάλη κατάνοιξη. Ο Άγιος Ιερώνυμος εκοιμήθη στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους 420 μετά Χριστόν σε ηλικία 90 ετών στη Βηθλέμ. Η μνήμη του τιμάται στις 15 Ιουνίου μαζί με τον Ιερό Αυγουστίνο. Το σπήλαιο του Γάλακτος. Σε μικρή απόσταση από το ναό της γεννήσεως υπάρχει σπήλαιο στο οποίο πιστεύεται ότι κρύφθηκε η Αγία Οικογένεια όταν ο Ιωσήφ πήρε εντολή από το Θεό να φύγουν στην Αίγυπτο. Εδώ υπάρχει η παράδοση ότι εθύλασε η Θεοτόκος το Θείο Βρέφος και ότι κατ' οθυλασμό μια σταγόνα γάλα που έπεσε στη γη άσπρισε όλη τη σπηλιά σαν γάλα. Γι' αυτό λέγεται και σπήλαιο του Γάλακτος. Στο βάθος του σπηλαίου υπάρχει εικόνα της Παναγίας που θυλάζει τον Χριστό, καθώς και αναπαράσταση της φυγής της Αγίας Οικογένειας στην Αίγυπτο. Από το χώμα του σπηλαίου συνηθίζουν να κατασκευάζουν ζύμη και από αυτήν διάφορα δοχεία τα οποία βουτούν σε νερό. Το νερό αυτό πίνουν οι γυναίκες που στερούνται γάλακτος. Το σπήλαιο αυτό ανήκει στους Λατίνους. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας. Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.